Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου. Το 13ο κεφάλαιο, εις το οποίον της Αποκαλύψεως, εις το οποίον αναφέρεται η περιγραφή του Αντιχρίστου, και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής την περιγραφή του. Είδε θηρίων αναδυόμενων από την θάλασσα και το θηρίον ο είδων ειν όμοιον παρδάλι, και υπόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος, και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Και το θηρίο που είδα έμοιαζε σαν πάρδαλης, τα πόδια του ήταν σαν αρκούδας, το στόμα του σαν λεονταριού. Και ο δράκον έδωσε εις τον θηρίο τη δική του τη δύναμη και το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Είναι πράγματι μία φοβερή περιγραφή, αγαπητοί μου, όπως μας τα λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το θηρίο που βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής είναι μία επιτομή των τεσσάρων θηρίων των αναδενόντων από την θάλασσα την μεγάλη, την Μεσόγειον, που είδε σε όραμα ο Δανιήλ και που μας περιγράφει στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Πάντα κατά το όραμα του Δανιήλ, το πρώτο θηρίο ή το λέενα, και αντιπροσώπευε την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Το δεύτερο θηρίο ή το άρκτος, αρκούδα, και αντιπροσώπευε την Μίδο-Περσική Δυναστεία, Αυτοκρατορία. Το τρίτο θηρίο ή το πάρδαλης, και αντιπροσώπευε την Μακεδονική Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το τέταρτο θηρίο δεν ονοματίζεται, διότι είναι αλόκοτον, δυσπερίγραπτον και τερατώδης, και αντιπροσωπεύει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το τέταρτο θηρίο, όπως βλέπει ο Δανιήλ και σας είπα μας περιγράφει στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του, είχε 10 κέρατα. Σε μια στιγμή βλέπει ο Δανιήλ να ξεφυτρώνει ένα φοβερό μικρό κέρατο ανάμεσα στα 10, που με την παρουσία του ξεριζώθηκαν 3 κέρατα. Και σημειώνει ο Δανιήλ: και ειδού οφθαλμή οσί οφθαλμή ανθρώπου εν το κέρατι τούτο, και στόμα λαλούν μεγάλα, εθεώρουν και το κέρας εκείνο επί πόλεμον μετά των Αγίων, και ίσχυσε προς αυτούς. Να λέγει μάτια σαν ανθρώπινα μάτια σε εκείνο το μικρό κέρατο, το οποίο είχε στόμα και λαλούσε μεγάλα φρά. Έβλεπα. Και το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο με τους Αγίους, τους οποίους και ενίκησε. Και όπως ερμηνεύει άγγελος εκεί στον Δανιήλ, ότι το κέρατο εκείνο είναι βασιλεύς, που σημειώνει τώρα στο κείμενο λόγους προς τον ύψιστον, κατά την ερμηνεία του αγγέλου, λόγους προς τον ύψιστον λαλήσει και τους Αγίους υψίστου παλαιώσει και υπονοήσει του αλλοιώσε καιρούς και νόμων, και δοθήσεται εν χειρή αυτού έως καιρού και καιρών και ήμιση καιρού.
Αυτός, λέγει ο βασιλεύς, αυτό το κέρατο το περίεργο που ξεφύτρωσε, αυτός ο βασιλεύς θα λαλήσει, θα βγάλει από το στόμα του υβριστικούς λόγους εναντίον του Θεού, και τους Αγίους του Θεού θα τους παλαιώσει, δηλαδή θα τους καταρακώσει, θα τους εξουθενώσει, θα τους παραμερίσει, θα τους διώξει. Και θα σκεφτεί αυτός ο βασιλεύς να αλλοιώσει φύσιν καιρούς, φύσιν και νόμων Θεού. Δηλαδή να αλλοιωθεί όχι μόνο ο ηθικός, ο εξαποκαλύψιος νόμος, αλλά και ο φυσικός νόμος. Φυσικός νόμος είναι, επί παραδείγματι, η μάνα να μην σκοτώνει το παιδί της. Φυσικός νόμος είναι. Προσέξτε, φυσικός, βιολογικός νόμος, έτσι στα αισθήματα των, και των ζώων. Είδατε ποτέ κανένα εσείς, καμιά μάνα, γάτα, σκύλα, ξέρω εγώ, να πνίγει το γατάκι της, το σκυλάκι της? Τίποτα. Είναι φυσικό πράγμα. Αυτός, λέγει, θα υπονοήσει να αλλοιώσει, να αλλάξει και την φυσική ηθική και την εξαποκαλύψεως ηθική. Όπως επί παραδείγματι η ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία, αγαπητοί μου, δεν χρειάζεται να έχουμε εξαποκαλύψεως νόμων. Ο φυσικός νόμος, η φυσική ηθική, το υπαγορεύει αυτό. Όπως και το θέμα της μοιχείας. Αγαπητοί μου, ειλικρινά, υπάρχουν ζώα τα οποία είναι με έναν σύζυγο. Τα χελιδόνια, η πελαργή και τόσα άλλα. Με έναν σύζυγο. Τα περιστέρια. Και δοθεί σε την χειρή αυτού, θα του δοθεί εξουσία να τα κάνει αυτά όλα 3,5 χρόνια. Όπως σαφέστατα αντιλαμβανόμεθα, η περιγραφή αυτή του Δανιήλ συμπίπτει με την περιγραφή που μας κάνει ο Ιερός Ευαγγελιστής και πρόκειται δια των Αντίχριστων. Ώστε δια των Αντίχριστων σαφέστατα ομιλεί και ο Δανιήλ. Ότι τοποθετεί ο Δανιήλ τον Αντίχριστον στην τετάρτη δυναστεία, τη Ρωμαϊκή, αυτό πολύ ορθώς, διότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες αισθάθηκαν διώκτε των χριστιανών και συνεπώς η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ενεργεί ως αντίθεος δύναμης. Όμως η περιγραφή δεν εξαντλείται εις την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά επεκτείνεται εις των τελικών των εσχάτων Αντίχριστον, τύπος του οποίου είναι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία με την κεσαρολατρία της. Υπογραμμίζω, με την κεσαρολατρία της. Θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω τι είναι αυτή η κεσαρολατρία και πώς ακριβώς θα σταθεί ο τύπος της προσκυνήσεως του Αντιχρίστου. Πρέπει να πούμε όμως, πριν προχωρήσουμε, ότι το μυστήριο της ανομίας, που είναι ο ερχομός του Αντιχρίστου, ήδη ενεργείται στην Παλαιάν Διαθήκη. Το βλέπουμε στον Δανιήλ. Αλλά και τούτο διότι ενήργει εις την Παλαιάν Διαθήκη και η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, που πολλάκις σας έχω πει πως ενήργει. Όταν πέρασαν οι Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα, επέρασαν με την άκτιστον ενέργεια και δύναμη του Τιμίου Σταυρού, του οποίου η άκτιστος ενέργεια βεβαίως είναι άναρχος. Όλες οι ενέργειες του Θεού είναι άναρχες, αιώνιες, και προηγείται φυσικά του ιστορικού Σταυρού. Όπως εκτύπησε το ραβδί του, πρώτα διανακοπεί στη μέση η θάλασσα και μετά να ενωθεί η θάλασσα, απετέλεσε με την κίνηση αυτήν ο Μωυσής με το ραβδί του το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Ή στην έρημο με τα φίδια
που ύψωσε τον όφιν επί σταυρού κλπ. Αλλά τα δύο αυτά μυστήρια θέλω να προσέξετε, για να δούμε κάπως σε μια γενική θεώρηση της ιστορίας τα πράγματα πώς ενεργούν. Τα δύο αυτά μυστήρια της ευσεβίας και της ανομίας ξεκινούν και ενεργούν από τους πρώτους απογόνους του Αδάμε. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα να σας κατοχυρώσω ότι αυτά τα μυστήρια της ευσεβίας και της ανομίας ήδη περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι η πίστη. Αλλά το μυστήριο της ευσεβίας είναι και η Εκκλησία. Ακούστε πως το λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμόθεος 3,9: έχοντες το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Έχοντες το μυστήριο της πίστεως. Η πίστη δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο πιστεύω στο Θεό. Είναι ένα μυστήριο που ενεργείται μέσα στον κόσμο. Τι ενεργεία, τι ακτίστο του Τιμίου Σταυρού. Θα ήταν αδιανόητο να πιστέψουν οι άνθρωποι εις τον Θεό εάν δεν ενήρθει η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, σε όλο το πλάτος της ιστορίας, συγγνώμη, σε όλο το μήκος της ιστορίας, αλλά και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Απόστολος Παύλος 3,16 μας λέγει: και ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Το μυστήριον της ευσεβίας, το υπογραμμίζομαι. Ποιο είναι το μυστήριον της ευσεβίας? Ακούσατε το σε μια θαυμαστή περιληπτικότητα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Δικαιώθηκε ο Θεός που σαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα με τα έργα του Ιησού Χριστού, τα θαύματα κλπ. Όφθη αγγέλης, δια πρώτη φορά στην ιστορία των αγγέλων έγινε ορατός ο Θεός εν τη ενανθρωπίσει. Εκηρύχθη εν έθνηση, το άπλωμα του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο και της Εκκλησίας. Επιστεύθη ον κόσμο, έγινε πιστευτός εις τον κόσμο. Ανελήφθη εν δόξη και έφυγε πάλι. Εφανερώθη εν σαρκή, ανελήφθη εν δόξη. Μπήκε στην ιστορία, βγήκε από την ιστορία. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Αν έπρεπε αυτήν την θαυμαστή περίληψη του Αποστόλου Παύλου να την κάνουμε ακόμη πιο περίληψη, θα λέγαμε ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή αυτό που πιστεύουμε, αυτό που είμαστε, αυτό που λέμε χριστιανισμός, αυτό είναι. Αυτό τώρα ενεργεί από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Ακούσατε το πως ενεργεί? Το μυστήριο είναι αυτό, ε. Και τα δύο μυστήρια. Μες στον παράδεισο έρχεται ο διάβολος να πειράξει τους πρωτοπλάστους. Την ίδια ώρα έρχεται ο Θεός και λέγει στους πρωτοπλάστους: αμαρτήσατε, θα τιμωρηθείτε. Ήδη εισάγεται ο θάνατος. Αλλά από σένα την γυναίκα θα έρθει εκείνος που θα συντρίψει το κεφάλι του όφεως. Αυτός δε, ο όφης, θα πληγώσει μόνο τη φτέρνα του, δηλαδή τίποτα, κάτι ελάχιστο. Αυτό το τελευταίο τι είναι? Το μυστήριο της ευσεβίας. Δηλαδή ότι θα ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, θα έρθει εκ γυναικός της υπεραγίας Θεοτόκου. Είδατε πού κατετέθη ο θεμέλιος της ενανθρωπίσεως? Μέσα στον παράδεισο. Συνεπώς από τότε
επειδή πάντα στη γη υπήρχαν δίκαιοι, ήδη ενεργεί το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο θα φανερωθεί για πρώτη φορά σε μια μεγάλη έκταση με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού 2000 χρόνια πίσω, και που θα ξαφανερωθεί με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που θα είναι και η οριστική και τελευταία παρουσία του Υιού του Θεού μέσα στην ιστορία του μυστηρίου της ευσεβίας, του ότι ο Θεός φανερώθη εν σαρκή. Από την άλλη μεριά τώρα έχουμε το μυστήριο της ανομίας. Την ίδια ώρα ο διάβολος ακούει ότι απόγονος της Εύας θα είναι εκείνος που θα του συντρίψει την κεφαλή, και έχει το νου του και προσέχει και ερευνά. Σας είχα πει σε μια περασμένη ομιλία ότι ερευνούσε τα σπαρθένους για να δει ποιος είναι εκείνος που θα γεννηθεί, και η μεν παρθενία της Θεοτόκου έλαθεν, του ξέφυγε. Αλλά δεν του ξέφυγε όμως η αγιότης του Ιησού Χριστού, του οποίου τη θεότητα βεβαίως δεν τη βλέπει, διότι ο Θεός είναι αόρατος, βλέπει μόνο την ανθρωπίνη φύση, ήτι το σώμα του και την ψυχή του, τίποτε άλλο. Και τώρα βλέπουμε το μυστήριο της ανομίας ξεκινάει από τον Παράδεισο. Ακούσατε το στη διαδρομή του. Συγγνώμη. Το μυστήριο της ανομίας αναφέρεται πάλι από την Αγία Γραφή. Μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2,7. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Ήδη ενεργείται, γίνεται, υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν τη σειρά, αγαπητοί μου. Το μυστήριο της ευσεβίας το διασώζει ο Άβελ, και το μυστήριο της ανομίας το διασώζει ο Κάιν. Βλέποντας ο διάβολος ότι ο Άβελ θα γίνει ο φορέας, έλεγα της αρετής του, ο φορέας του μυστηρίου της ευσεβίας, εμπνέει στον Κάιν να τον φωνεύσει, και φωνεύει τον Άβελ. Στη θέση του Άβελ, που δείχνει ότι πήγε να ματαιωθεί το μυστήριο της ευσεβίας, γεννάται ο Σίφ. Αλλά κάνει εντύπωση, καλά, μόνο δύο παιδιά έκαναν, οι τρία παιδιά, ο Αδάμ και η Εύα? Απόδειξης ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ότι ο Σίφ θα κρατήσει τη σειρά του Μεσσίου είναι τούτο, ότι ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Προβάλλεται ο Σίφ όμως, και μάλιστα προβάλλεται ως αντικαταστάτης του Άβελ, και ξεκινούν δύο γενναίες. Είναι η γενναία του Σίφ, που μένει απλή, προσιλωμένη στο Θεό, και ζει κάτω από το θέλημα του Θεού και τη γνώση του Θεού του αληθινού. Αντιθέτως ο Κάιν ξεκινάει μια γενναία αποστατημένη από το Θεό, χειραφετημένη, και δημιουργεί πολιτισμό. Μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι γέννημα της γενεάς του Κάιν. Και τέλος φτάνει σε μια αμαρτωλή κατάσταση, τέτοια που λέγει ο Θεός, η γενεά του Σιφ δεν θα μυγεί με τη γενεά του Κάιν, θα είναι χωριστά. Ξεκινούν λοιπόν δύο αφετηρίες, δύο γραμμές που πρέπει να φτάσουν στα έσχατα της ιστορίας. Αλλά εμίγησαν. Ο διάβολος μπαίνει να ματαιώσει ανά πάσα στιγμή το έργο της σωτηρίας, και επιφέρει μίξη των γενναιών και αμαρτάνουν όλοι εκτός από τον Νόε. Και λέει ο Θεός, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια του είναι αυτούς σάρκας, και επιφέρει τον κατακλυσμό.
σώθηκε ο Νόε με τα τρία του παιδιά, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφε. Από τα τρία παιδιά του Νόε, εκείνος που φέρει τώρα την ευθεία γραμμή από τον Σιφ είναι ο Σιμ, ο πρώτος. Ξεχωρίζει διαρκώς ο Θεός τους απογόνους του Σιμ και φτάνει εις τον Αβραάμ. Σημίτης ο Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον παίρνει ο Θεός και φτιάχνει ένα λαό, τους Ισραηλίτες. Και ο λαός αυτός, για να μην πολύ πραγμανώ, να μην σας πω κι άλλους σταθμούς, φέρνει ένα πρόσωπο, την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος τέλος έφερε τον Μεσσία εις τον κόσμο. Κοιτάξτε την περιπέτεια της ευθείας γραμμής. Απ' την άλλη μεριά, όλος ο άλλος κόσμος κρατάει τη σειρά πλέον του Αντιχρίστου, του Διαβόλου, του Σατανά, του Όφεως, για να φέρει τον Αντίχριστο. Όλος ο άλλος κόσμος δημιουργείται η Εκκλησία επάνω στη γη. Αλλά πριν δημιουργηθεί η Εκκλησία, ή καλύτερα με την παρουσία του Χριστού, έχουμε τη δημιουργία ή τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Ένας σταθμός που πάει να ματαιώσει το έργο του Μεσσίου από την εποχή του Μεσσίου είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας είναι ό,τι ο Κάιν που πάει να φανεύσει τον Άβελ. Σαφώς το λέει ο Ιεράς Ευαγγελιστής, ότι εισήλθε ο Σατανάς εις τον Ιούδα δια να προδώσει τον Κύριον, για να ματαιώσει το έργο του Κυρίου. Ο Ιούδας λοιπόν είναι πνευματικός απόγονος του Κάιν. Μετά από τον Κάιν, μετά από τον Ιούδα, γίνεται η μεγάλη σύγκρουση, η πρώτη ιστορική σύγκρουση Χριστού και Διαβόλου επάνω εις τον Σταυρόν. Η πρώτη μεγάλη ιστορική σύγκρουση. Εκεί όμως ο διάβολος έχασε τη μάχη, διότι ο Χριστός εφάνηκε δίκαιος επάνω εις τον Σταυρόν και ανεστήθηκε. Η μάχη συνεχίζεται. Ενθυμίστε τι λέγαμε την περασμένη φορά, ότι ο διάβολος, ο δράκον, κυνηγάει την γυναίκα Εκκλησία, η οποία καταφεύγει στην έρημον. Μάλιστα, η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της. Πάμε για τα έσκατα. Ταξιδεύομαι για τα έσκατα. Σε δυο παράλληλες πλεύσεις. Από τη μια είναι ο Χριστός, από την άλλη είναι ο Αντίχριστος, όργανο του διαβόλου. Έρχεται ο Άριος. Η παρατήρηση δεν είναι δική μου, είναι του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Και λέγει ότι έρχεται ο Άριος να ματαιώσει το έργο του Χριστού, με το να διακηρύξει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, και έτσι να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία, να την ξεφτυλίσει την Εκκλησία. Τον νικάει η Εκκλησία τον Άρη. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, λυπηρό να το λέγει κανείς και ίσως εκ πρώτης όψεως να αντιδράσει κανείς αυτό, αλλά αν μελετήσει λιγάκι θα το αντιληφθεί. Εις την χριστιανική δύση, εξάλλου και ο Άριος τι ήτο, ιερεύσιτο, και μάλιστα ασκητικότατος, αλήτο αιρετικότατος. Φτάναμε στην χριστιανική δύση, η οποία αντιπροσωπεύεται από τους εκάστοτε πάπες, από τον Πάπα. Δεν είναι τίποτε άλλο η χριστιανική δύση παρά η κοσμικοποίηση της Εκκλησίας, το κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Σε βαθμό που λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι η σειρά είναι Ιούδας, Άριος, Πάπας, Αντίχριστος. Αλλά για να μην νομίζετε ότι το λέει ο πατήρ Ιουστίνος, σας επικαλούμε τον
Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έλεγε να καταράστε τον Πάπα. Γιατί? Ο Χριστός μας είπε να μην καταρώμεθα κανέναν άνθρωπο. Γιατί λέγει να καταρώμεθα τον Πάπα? Όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν σημείον που αντιπροσωπεύει μίαν εκκλησία κοσμικευμένη, εκοσμικευμένη. Με αυτή την έννοια θα καταράστε. Είδατε, να καταράστε τον Πάπα. Διότι η νοθεία που μπορεί να επιφέρει στην Ορθοδοξία ειδήσεις είναι φοβερή και θανάσιμος. Ματέωση της σωτηρίας. Αυτή η μάχη γίνεται λυσαλέα, αγαπητοί μου, μεταξύ δυτικής σκέψεως και δυτικού βιώματος με την ανατολική σκέψη και το ανατολικό βίωμα. Αμήλικτος αγώνας, αμήλικτος πόλεμος σε όλους τους αιώνες. Και στο τέλος θα έρθει ο Αντίχριστος, θα φέρει ο διάβολος τον Αντίχριστο, και από την άλλη πλευρά, την άλλη γραμμή πλεύσεως που σας είπα, θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσία, και εκεί τελειώνει όλη αυτή η διαδρομή. Είδατε λοιπόν από πού ξεκινάει αυτός ο αγώνας, αυτός ο πόλεμος? Από τον παράδεισο των πρωτοπλάστων έως τα έσχα. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί μου, τα πιο πολλά έχουν γίνει. Είμαστε εις το τέλος. Είμαστε κοντά εις τον Αντίχριστο. Δεν μένει παρά να έρθει μόνον ο Αντίχριστος. Όλοι οι άλλοι έχουν έλθει. Έτσι έχουμε αυτήν την ιστορική πορεία του μυστηρίου της ευσεβίας και την ιστορική πορεία του μυστηρίου της ανομίας. Συμβαδίζουν και η τελική σύγκρουση ιστορική θα είναι στα έσκατα Χριστού εμφανιστέντος ξανά και Αντιχρίστου. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός θα αναλώσει τον Αντίχριστο. Θα είναι η τελευταία, η οριστική σύγκρουση και η νίκη του Χριστού. Να πως μας το λέγει ο Δανιήλ στο 7ο κεφαλαίο του, που είναι πολύ σπουδαίο. Ό,τι είδε το 13ο στην Αποκάλυψη είναι το 7ο εις τον Δανιήλ. Έως ου ήλθεν ο παλαιός ημερών. Έως ου ήλθεν. Βλέπετε, είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και το κρίμα έδωκεν αγίης υψίστου. Και ο καιρός έφτασε και την βασιλεία κατέσχον άγιοι. Έφτασε ο καιρός, τελείωσε, έγινε η κρίση και την βασιλεία την πήραν οι άγιοι. Τελείωσε. Ο διάβολος, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης ευλήθησαν εις την γέννα του πυρός. Αυτή είναι η πορεία Χριστού και Αντιχρίστου μέσα στην ιστορία. Προ Χριστού και μετά Χριστά. Να έχετε ένα διάγραμμα πάντοτε εις το νου σας. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμη αυτού και των θρόνων αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Εις τον Αντίχριστον ο διάβολος έδωσε τη δύναμη τη δική του, το θρόνο το δικό του και την εξουσία, και εξουσία μεγάλη. Ώστε λοιπόν η αόρατος πηγή της εξουσίας και της δυνάμεως του Αντιχρίστου, ο οποίος πάντα θα είναι ένας άνθρωπος, όπως σας το έχω πει, θα είναι ο δράκον Σατανάς. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνθρωπος της ανομίας θα κινείται κατ' ενέργεια του Σατανά. Β' Θεσσαλονικής 3,9. Εξάλλου φαίνεται και εκ του ότι ο δράκον εμφανίζεται με 10 κέρατα, 7 κεφαλές και 10 διαδήματα, όπως ακριβώς και το θηρίον Αντίχριστος με 10 κέρατα
7 κεφαλές, 10 διαβήματα. Η ταυτότητα αυτών, δράκοντος θηρίου, αποδεικνύει ότι θα έχει δώσει την εξουσία και την βασιλεία εις τον διάβολο, συγγνώμη, εις τον αντίχριστον, ο διάβολος. Πρέπει όμως να σας ξαναπώ άλλη μία φορά ότι δεν πρόκειται περί ενανθρωπίσεως του σατανά, όχι, αλλά κατ' ενέργεια του σατανά. Δεν θα γίνει ο διάβολος άνθρωπος, όπως έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά κατ' ενέργεια του σατανά θα είναι αυτό, που σημαίνει ο διάβολος θα μπει μέσα σε έναν άνθρωπο. Και κοιτάξτε την πονηρία του διαβόλου, πόσες φορές κινήθηκε να ματαιώσει την Εκκλησία. 7 οικουμενικές σύνοδοι και τοπικές σύνοδοι ήταν η προσπάθεια να ματαιωθεί το έργο του σατανά, που πήγαινε να ματαιώσει το έργο της Εκκλησίας. Και ο διάβολος είχε εμπνεύσει το εξής, ότι δεν έγινε ο Θεός άνθρωπος, αλλά μπήκε μέσα σε έναν άνθρωπο. Κοιτάξτε, μπήκε μέσα σε έναν άνθρωπο. Η Θεοτόκος, λέει, δεν είναι Θεοτόκος, αλλά είναι Χριστοτόκος, που αντιμετώπισε ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίος. Ότι δεν γέννησε η Παναγία των Θεών, δηλαδή που ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση στα σπλάχνα της Θεοτόκου η Θεία Φύση, όχι, γέννησε έναν άνθρωπο, Χριστοτόκος, και μετά εισήλθε ο Θεός και ενίκησε, κατοίκησε μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο που γέννησε Θεοτόκος. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος, είναι Θεοτόκος. Αυτό δηλαδή που θα κάνει ο ίδιος ο διάβολος, το ενέπνευσε εις τους χριστιανούς να το υποστηρίξουν για να τορπιλήσει την Εκκλησία, να τορπιλήσει την σωτηρία. Έτσι ο Χριστός, ο Ιησούς, γίνεται πραγματικά άνθρωπος και παραμένει με την ανθρωπίνη του φύση στον ουρανό και θα παραμείνει στους αιώνας των αιώνων. Ο διάβολος δεν γίνεται άνθρωπος, αλλά ενεργεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα γεννηθεί από τη μάνα του και τον πατέρα του φυσιολογικά και θα είναι κατ' ενέργεια του σατανά. Δηλαδή, κατά την ενέργεια του σατανά θα κινείται ο άνθρωπος αυτός. Θα είναι άλλο πρόσωπο, άλλο διάβολος, άλλο αυτός. Ενώ στον Ιησού Χριστόν δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε δύο φύσεις, την ανθρωπίνη και την θεία, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο, μία υπόσταση. Ακόμα ο Ιερός Αυγουστίνος αποκαλεί τον Αντίχριστον πίθηκον του Χριστού. Ο πίθηκος, όπως ξέρετε, μιμείται ό,τι βλέπει. Και ο Αντίχριστος θα κάνει μία προσπάθεια να μιμηθεί ό,τι συνέβη στη ζωή του Χριστού. Η πρώτη περίπτωση μιμήθεως είναι αυτή, ότι ενυνθρώπισε ο διάβολος, αλλά δεν θα φέρεται φυσικά ως διάβολος, αλλά δεν θα είναι παρά ένα κακέκτυπον μιμήθεως. Να θυμόστε παρακαλώ αυτό το πίθηκος Χριστού, ότι είναι ο Αντίχριστος. Να το θυμίστε, γιατί θα μας χρειαστεί ευθύς παρακάτω. Και όποια σχέση έχει ο Θεός με τον Χριστόν, τέτοια σχέση έχει ο διάβολος με τον Αντίχριστο. Αλλά επαναλαμβάνω, χωρίς την ενανθρώπιση, αλλά από μία μίμηση και μάλιστα κακεκτύπως. Από όλα αυτά αντιλαμβανόμεθα που λέμε ότι η καθ' αυτό καιρή του Αντιχρίστου είναι χαλεπή, είναι δύσκολη, δύσκολη. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού, όσες σφαγμένοι εις θάνατον, και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη, και θαύμασεν
όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Συνεχίζει και μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, μία από τα 7 κεφάλια, τις κεφαλές του Αντιχρίστου, ενεφανίζεται σαν σφαγμένη, σφαγμένη και συνεπώς πεσμένη προς τα κάτω ως εις θάνατον. Η πληγή όμως αυτή του θανάτου θεραπεύτηκε, και όταν θεραπεύτηκε αυτή η πληγή σε ένα από τα κεφάλια του Αντιχρίστου, τότε όλη η γη εθαύμασε το γεγονός. Τι άραγε να θέλει ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας πει πίσω από αυτήν την λεπτομέρεια της εικόνας? Είπαμε προηγουμένως ότι ο Αντίχριστος είναι ο πίθηκος του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ή ο ίδιος ή κάποιος εκ των επιρετούντων τα σβουλάς του, τα θελήματά του, που σας είπα και την περασμένη φορά, μία εκ των κεφαλών αυτού, και όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ένας εκ των υπασπιστών του. Ή λοιπόν ο ίδιος, προσέξτε, ή ένας εκ των ακολούθων του θα θανατωθεί. Άγνωστον από τι θα θανατωθεί. Και εν συνεχεία, σατανική ενεργεία θα ζωογονηθεί και θα σταθεί. Μία κακέκτυπος φυσικά από μίμησης του θανατωθέντος και αναστηθέντος Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος θα μιμηθεί τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Θα φτάσει μέχρι το σημείο αυτό να μιμηθεί, θα ξαναπώ, τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ναι, με την εξής όμως διαφορά. Διότι τι άλλο θέλει να κάνει? Θέλει να μιμηθεί τον Χριστό που αναστήθηκε, το εσφαγμένον και εστικός αρνίων. Αλλά η διαφορά όμως είναι πολύ σπουδαία. Πρόσεξε. Το αρνίον, ο Ιησούς Χριστός, όταν θανατώθηκε, ζωογονήθηκε διαπαντός. Και μάλιστα με οριστική νίκη κατά του θανάτου. Ενώ η αναζωογόνηση του Αντιχρίστου θα είναι παροδική. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο το ρήμα που βάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ότι η πληγή εθεραπεύθη. Οι πληγές του Χριστού μετά από την καθήλωση στο Σταυρό και μετά την Ανάσταση βεβαίως έμειναν, είναι αυτές που ψηλάφισαν οι μαθητές και ο Θωμάς, έμειναν και μένουν και θα μένουν εις τον αιώνα, προς πίστοση της αληθινής Αναστάσεως αλλά και του αληθινού προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο ίδιος αυτός που σταυρώθηκε και ανεστήθη, όπως μας λέει και στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ο Άγιος Ευαγγελιστής, που λέγει ότι θα δουν εκείνον που ελόγχησαν, όψονται ίσον εξεκέντησαν και κόψονται, θα θρηνήσουν οι φυλές της γης και οι λαοί και οι γλώσσες, γιατί θα δουν εκείνον τον οποίον έχουν σταυρώσει μέσα στους αιώνες ανασταυρούντες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, των Υιών του Θεού με τις αμαρτίες των και με τις απιστίες των. Αλλά ο Κύριος όμως, όταν ενεφανίστη εις τους μαθητάς του, δεν ενεφανίστη, αγαπητοί μου, σαν θεραπευμένος, όπως ακριβώς βγαίνει ένας από ένα νοσοκομείο, αλλά αναστημένος από τους νεκρούς. Είναι λοιπόν σαφής η διάθεση. Η πληγή του Αντιχρίστου θα θεραπευθεί, αλλά ο Χριστός ανεστήθη πραγματικά. Συνεπώς, πρόκειται περί απάτης και οι ομοιότης Χριστού και Αντιχρίστου που θα πλανηθούν πολύ από αυτήν την ομοιότητα θα είναι φαινομενική. Φαίνεται δε αυτό που λέγω τώρα και από τους επομένους στίχους, θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Ιερός Ευαγγελιστής, δεν θα φτάσουμε σήμερα, ότι επρόκειτο περί ψευδοθαύματος. Μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό. Θα κάνει τέρατα και σημεία ο διάβολος.
Και το μεγαλύτερο σημείο που θα κάνει θα είναι η θεραπεία, η θεραπεία αυτής της πληγής, της ως θανατωθήσεις κεφαλής, από μίμησης, θανάτου και αναστάσεων. Το μεγαλύτερο θαύμα που θα κάνει ο διάβολος, που θα κάνει ο αντίχριστος με την ενέργεια του διαβόλου. Προσέξτε όμως και μία παρατήρηση. Ο Ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει ως εσφαγμένη εις θάνατον, σαν σφαγμένη για να πάει να πεθάνει. Όπως λέμε, η ψυχή μου είναι έτοιμη προς θάνατον. Το εις και το προς δείχνει κατεύθυνση. Δεν δείχνει κατάσταση οριστική, αλλά δείχνει κατεύθυνση. Λέω, πηγαίνω προς την πλατεία. Δεν είμαι στην πλατεία. Όταν λοιπόν λέει εις θάνατον, δεν λέγει θάνατον, αλλά εις θάνατον, προς τον θάνατον, όπως ένας ο οποίος ετοιμάζεται να πεθάνει. Καταρχάς λοιπόν αυτό το ως, εις θάνατον και το ως εσφαγμένη, που θα πει σαν πεθαμένη, πληγωμένη, αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι θα εμφανιστεί ή ο Αντίχριστος ή κάποιος εκ των υπασπιστών του σαν νεκρός, όχι όμως νεκρός, και συνεπώς θα πρόκειται περί απάτης. Δεν θα είναι αληθινή ανάσταση, αλλά θα είναι απάτη. Ο Κύριος ειδοποιεί, Ματθαίος 24,24, εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα. Τέρας είναι το μεγάλο θαύμα, το τεράστιο θαύμα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεπτούς. Ιδού προήρηκα ημίν. Να, σας ειδοποιώ, σας το προείπα, ώστε να πλανηθούν ή δυνατόν και οι εκλεκτοί. Ο δε Απόστολος Παύλος μας γράφει, Β' Θεσσαλονικής 2,9-11, ου του οποίου αντιχρίστου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδος. Α, λοιπόν, εδώ είναι. Σημεία θα πει θαύματα, τέρατα θα πει μεγάλα θαύματα, αλλά ψεύδους, δηλαδή απάτης. Είδατε πως συμφωνούν. Τι λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής? Ως, λέει, ως εσφαγμένη, εις θάνατον. Απάτη όμως αυτό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης για αυτούς που θα χαθούν, ανθών την αγάπη εν της αληθείας ούτε δέξαντο. Ποια θα είναι αυτοί οι χαμένοι, οι απολυμένοι, αυτοί που γύρισαν την πλάτη στην αλήθεια του Χριστού? Εις το σωθήνε αυτούς και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης, εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι. Γι' αυτό το λόγο θα επιτρέψει ο Θεός να έχουν πνεύμα πλάνης, να πιστέψουν στο ψεύδος και να χαθούν. Η μαγεία και ο πνευματισμός, και ο πνευματισμός, πόσα θα είχαν να μας πούν, αγαπητοί μου, εν προκειμένου, πόσα θα είχαν να μας πούν. Μέγας μάγος και μέγας πνευματιστής ο Αντίχριστος, γιατί η μαγεία και ο πνευματισμός είναι έργα και υπέρε του διαβόλου. Τα ακούτε, τα ακούτε? Μη πηγαίνουμε ποτέ σε πόρτες φλιτζανούδων, καφετζούδων, μάγων και τα λοιπά και τα λοιπά, να λύσουμε, να δέσουμε μάγια. Προς Θεού υπηρετούμε τα σχέδια του διαβόλου. Για να δώσουμε όμως ένα μέτρο αυτής της απάτης, γιατί, αγαπητοί μου, πρέπει, λέγοντάς τα τώρα σε εσάς, να λέτε, μα πώς θα είναι αυτά? Έχετε πάει ποτέ σε καμιά πνευματιστική συνεδρίαση? Εγώ δεν έχω πάει και ούτε θέλω να πάω, και μου απαγορεύεται να πάω. Και σε εσάς απαγορεύεται να πάτε. Μας το απαγορεύει ο Λόγος του Θεού και οι κανόνες της Εκκλησίας μας. Δεν μπορείτε να μετέχετε, λέει, δαιμονίων, σε τραπέζια δαιμονίων και στο τραπέζι του Θεού, που είναι η Θεία Κοινωνία. Μη ποτέ πάτε. Σχήμα λόγου ήταν αυτό που είπα. Πήγατε ποτέ?
Αλλά εάν διαβάσουμε τι γίνεται σε αυτές τις λεγόμενες πνευματιστικές συνεδριάσεις, τέρατα και σημεία, αγαπητοί μου, τέρατα και σημεία γίνονται. Όλα αυτά δείχνουν το ψεύδος και την απάτη του σατανά. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία. Για να πάρετε ένα μέτρο αυτής της απάτης, πώς θα επιτελεί ο αντίχριστος σημεία και όμως θα είναι ψεύδος. Θα λένε οι άνθρωποι, μα δεν βλέπεις ότι αναστήθηκε αυτός, μα δεν βλέπεις ότι αυτός έριξε τα μάτια του. Ψεύδος θα είναι. Πώς θα είναι ψεύδος? Ακούσατε λοιπόν, μια ιστορία θα σας πω. Κάποτε στο Άγιον Όρος ήτο ένας μοναχός ασκητής μόνος του και ασκήτευε. Πολύ ευσεβής άνθρωπος. Φαίνεται όμως ότι λίγο η υπερηφάνεια είχε αποκτήσει από την πολλή του άσκηση, και ο διάβολος ήθελε να τον πειράξει και μάλιστα να τον εξαφανίσει. Εμφανίζεται ο διάβολος ως μια συνοδεία που ήρθε δήθεν από την Κωνσταντινούπολη. Πολυμελή συνοδεία, δαίμονες ήσαν. Να πούν εις τον ασκητή ότι η αρετή του έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, και επειδή είχε χειρέψει ο θρόνος, ήρθαν οι Κωνσταντινοπολίτες να τον πάρουν για να τον αναδείξουν πατριάρχη. Βέβαια αυτός δεν ήθελε. Επειδή όμως επέμενε πολύ αυτή η δίθεν αντιπροσωπεία που ήσαν δαίμονες, εδέχτηκε, λέγει, ας γύρει το θέλημα του Θεού, αφού τόσο πολύ επιμένει ο λαός του Θεού, ας το δεχθώ. Ετοιμάστηκε, πήρε τα πράγματά του και κατέβηκε κάτω στην παραλία, που ήταν ένα μεγάλο πλοίο με κόσμο πολύ, που τον περίμενε τιμητικός να τον παραλάβει και να τον πάει εις την Κωνσταντινούπολη. Κατά τη συνήθειά του, όταν ήθελε να ταξιδεύσει, έκανε το σταυρό του. Όταν στάθηκε λοιπόν μπροστά εις την προκυμαία, έκανε το σταυρό του ο άνθρωπος αυτός. Και μόλις έκανε το σταυρό του, χάθηκαν όλα από μπροστά του. Και πλοία και τιμητικές συνοδείες, όλα χάθηκαν. Μπάνε, τι ήταν αυτό? Φαντασία του διαβόλου. Φαντασία του διαβόλου ήταν. Και τι επεδίωκε ο διάβολος? Να τον κάνει να ανεβεί στο πλοίο, δηλαδή να πέσει μέσα στη θάλασσα και να πνιγεί. Αυτά λέγονται θαύματα κατά φαντασία, που θα βλέπουν οι άνθρωποι και θα τα νομίζουν αληθινά. Υπάρχει κι άλλο ένα θαύμα, εντός εισαγωγικών αυτό το θαύμα, στην Κρήτη, αλλά μας το διηγείται ο Σωζόμενος και ο Σωκράτης, η ιστορική. Όμως δεν έχω τον καιρό να σας τα διηγηθώ όλα αυτά. Αυτό που σας είπα μόνο είναι αρκετό να καταλάβετε, να πάρετε ένα μέτρο αυτής της απάτης, για να καταλάβετε αυτό που γράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Και θαύμασαν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Θα γράψουν οι εφημερίδες, θα διαλαληθεί εις την διαπασόν ότι έγινε θαύμα ή θαύματα πολλά εκ μέρους του Αντιχρίστου, και ο κόσμος θα θαυμάσει. Αλλά βλέπει κανείς όμως εδώ μια επιπολαιότητα εις αυτούς τους ανθρώπους, εις τους απίστους. Αυτοί οι άπιστοι, αυτοί που καθόνται για τον ορθολογισμό τους και για την απιστία τους, αυτοί θα σταθούν θύματα αυτής της ίδιας της απιστίας των, όπως σας διάβασα προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο, κατά παραχώρηση του Θεού, για αυτή τους ακριβώς, επαναλαμβάνω, την απιστία. Και θα θαυμάσουν δια το θαύμα δήθεν αυτής της ψευδονεκραναστάσεως, όπως μας το λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Ακούσατε το. Το εις τον αντίχριστον φαινόμενον εν πλάνη θαύμα, εις τον ενεργούντα εν αυτό διάβολον, την αναφοράν έξι. Την αναφορά το θαύμα θα την έχει στο διάβολο. Ο διάβολος θα κάνει τα θαύματα. Δι' εκείνου γάρ ο δράκον προσκυνηθήσετε. Δι' εκείνου του αντιχρίστου θα προσκυνηθεί ο διάβολος. Αυτό το «ο πίσω του θηρίου» που μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής εκφράζει την ευκολία
με την οποία οι άπιστοι και θαυμαστέ του θα γίνουν θειασότε και οπαδοί του. Και κάτι ακόμη, όλη η γη θα τον έχει θαυμάσει. Σας ξαναδιαβάζω το στίχο: και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η τηλεόραση πάλι θα έχει εδώ τον λόγον και θα είναι στην υπηρεσία του Αντιχρίστου. Μήπως και σήμερα δεν είναι η τηλεόραση στην υπηρεσία του Αντιχρίστου? Αγαπητοί μου, θα σας το πω άλλη μια φορά και εγώ. Σας το έχουν πει κι άλλοι πολλοί. Θα σας το πω και εγώ. Προσέχετε την τηλεόραση. Αν δεν έχετε τηλεόραση, μη βάλετε. Αν έχετε, διώχτε τη από το σπίτι σας. Πολύ παραπάνω αν έχετε παιδιά. Η αγωγή των παιδιών σας θα γίνει πολύ δύσκολη εάν δεν προσέξετε το σημείο αυτό. Πάντως η τηλεόραση είναι η πειρέτρια του Αντιχρίστου. Όπως βλέπετε, έχουμε καιρούς εσκάτους, καιροί αντίχριστοι. Το ζούμε αυτό καθημερινά. Και προσκυνηθήσετε, συγγνώμη, και προσεκίνησαν το δράκοντι, το δεδοκότη, την εξουσίαν, το θηρίο. Και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, τις όμοιος το θηρίο, τις δύναται πολεμήσε με ταυτού. Και τότε οι άνθρωποι θα προσκυνήσουν το διάβολο, που θα έχει δώσει την εξουσία εις τον Αντίχριστο, και θα προσκυνήσουν στο θηρίο και θα πούν, ποιος είναι όμοιος με το θηρίο, με τον Αντίχριστο? Ποιος μπορεί να κάνει πόλεμο και να νικήσει το θηρίο? Έτσι θα λέγουν οι άνθρωποι της γης. Προσέξτε, πίσω από αυτές τις απλοϊκές λέξεις κρύβεται όλο το νόημα της συμπεριφοράς της ιστορίας. Προσέξτε, σας το είχα πει και την περασμένη φορά. Αποτέλεσμα του θαύμους και του θαυμασμού που θα καταλάβει όλους τους κατοίκους της γης από τη θεραπεία και την αναζωογόνηση ως εσφαγμένης εις θάνατον κεφαλής που λέγαμε, θα είναι αυτή η λατρευτική τιμή του δράκοντος διαβόλου και του θηρίου Αντιχρίστου. Θα το πω άλλη μια φορά: η λατρευτική τιμή, θα αποδοθεί τιμή λατρεία. Λατρεία τιμή. Όπως ξέρετε, αυτή η λατρεία μόνο στο Θεό απονέμεται. Λατρευτική λοιπόν τιμή σημαίνει απονομή θείας τιμής. Θα θεοποιήσουν τον Αντίχριστον, θα θεοποιήσουν και τον διάβολον. Έτσι θα έχει πληρωθεί εις το άκρο ναότον η αρχαία επιθυμία αλλά και το παλαιόν πάθος του διαβόλου εν τη υπερηφανία του να προσκυνηθεί. Βέβαια, κάθε ειδωλολατρική θέση είναι μια λατρεία του σατανά, πράγμα που συνέβαινε και συμβαίνει μέσα εις τους αιώνας. Τότε όμως εις τα έσκατα πρόκειται περί αμέσου και αμιγούς σατανολατρείας. Είναι το φαινόμενο που παρατηρείται στις μέρες μας, αγαπητοί μου, με φρίκη το λέει κανείς, και μάλιστα εις αυτήν την πολιτισμένη και χριστιανική Αμερική, από ομάδες ανθρώπων που λατρεύουν άμεσα το σατανά με την επίκληση του ονόματός του ως Θεού. Στην ειδωλολατρεία την παλιά προσκυνούσαν οι άνθρωποι το σατανά ανύποπτα. Ανύποπτα. Αλλά τώρα όμως όχι ανύποπτα, αλλά πεισματικά. Σου λέει λατρεύομαι τον σατανά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη μασονία. Μάλιστα εις τους ανωτέρους βαθμούς μοιήσεως που λατρεύεται με πάθος ο σατανάς ως Μπαθονέτ. Με το όνομα Μπαθονέτ είναι ένα άγαλμα θεού τραγωπόδι και κερασφόρου. Φέρει κέρατα, τραγίσια ποδάρια και κάθε σταυροπόδι. Αυτή είναι η μορφή του αγάλματος του. Γιατί όμως παρουσιάζεται σαν τραγωπόδις και κερασφόρος ο διάβολος?
διότι κατά θείαν παραχώρηση όσες φορές οι άνθρωποι βλέπανε τον σατανά, τον έβλεπαν με τον τρόπο αυτόν, σαν τραγή τον έβλεπαν. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός το επέτρεπε έτσι. Γι' αυτό το λόγο αυτό το σχήμα το συναντούμε σε πάρα πολλές θεότητες όλων των λαών και όλων των εποχών. Γιατί σε όλους τους λαούς ο Θεός επέτρεπε να φέρεται ο διάβολος σαν τραγή. Γι' αυτό λατρεύεται το τραγί ή θεότητες με ποικίλα ονόματα και με τραγίσια όψη. Τότε όμως τα έσκατα θα λατρευτεί ο διάβολος, όπως σας είπα, ευθέως και άμεσα. Και ο Αντίχριστος και ο διάβολος, που θα του έχει δοθεί του Αντιχρίστου κάθε εξουσία από τον σατανά. Τύπος όμως της προσκυνήσεως του Αντιχρίστου είναι η κεσαρολατρεία που σας είπα, προσέξτε προηγουμένως, με το θηρίο το τέταρτον του Δανιήλ, που είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία που προσκυνήθηκαν οι αυτοκράτορες. Τύπος αυτής της προσκυνήσεως λοιπόν του Αντιχρίστου είναι η κεσαρολατρεία όλων των αιώνων, από την εποχή του Ναβουχοδονόσορος που ζήτησε να προσκυνηθεί, από τους τρεις πέδας που αρνήθηκαν και που είναι τύπος των πιστών των εσχάτων όλων των αιώνων και των εσχάτων μέχρι των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, αλλά και επέκεινα μέχρι τα έσχατα. Η κεσαρολατρία, αγαπητοί μου, στους χριστιανικούς χώρους σήμερα δυστυχώς και στον αιώνα μας είναι μία πραγματικότητα. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα με κάθε τρόπο επεδίωξαν αυτήν την κεσαρολατρία. Αλλά για αυτή την κεσαρολατρία θα μιλήσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή. Thank you.